Θέμα που ζητήσαμε από την Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, την κυρία Μακρύ, να το συζητήσουμε για να ακούσουμε και την πλευρά του Υπουργείου. Καλημέρα σας, κυρία Μακρύ. Καλή σας μέρα, κύριε Λιμπεράκη. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Υποχρέωσή μου και χαρά μου. Ακούσατε και την κυρία Γεωργακά. Δεν την άκουσα, με συγχωρείτε. Ήμουνα στη γραμμή και άκουσα μόνο κάτι για τον αριθμό των παιδιών. Φαντάζομαι όμως. Θα με ρωτήσετε εσείς για να απαντήσω. Ναι, φαντάζομαι θα έχετε ακούσει, γιατί έχετε ασχοληθεί με το θέμα. Ναι, έχω και την επιστολή της. Μιλούμε για τη μητέρα, καλά κατάλαβε, κύριε Λιμπεράκη. Βεβαίως, για τη μητέρα των δύο παιδιών από τα τρία της οικογένειας που ήρθε η ώρα να πάνε στο γυμνάσιο και στη Γάβδο δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, λέει το Υπουργείο. Σας ομολογώ ότι δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει να επιβάλλει το κράτος τη μετεγκατάσταση παιδιών από ένα νησί που θα έπρεπε να κάνουμε το παν για να έχει περισσότερα παιδιά, όχι να φύγουν και αυτά που είναι. Θέλετε να μας εξηγήσετε? Συμφωνώ απολύτως. Καταρχάς θα διευκρινίσω πριν ξεκινήσω την συζήτησή μας ότι είναι ένα θέμα το οποίο έχει απασχολήσει την Υπουργό. Είναι ένα θέμα το οποίο ξεφεύγει από το δικό μου ενδιαφέρον και τις αρμοδιότητες, υπό την έννοια ότι είναι πολύ ευαίσθητο, πολύ σημαντικό, με πολλές παραμέτρους. Έχει απασχολήσει λοιπόν την ίδια την Υπουργό, που έχει κάνει συσκέψεις, επαφές με παράγοντες εκπαιδευτικούς, τόσο τοπικούς όσο και στο Υπουργείο μας. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, ό,τι λέω είναι η άποψη της Υπουργού του Υπουργείου μας. Δεν διαφοροποιούμε εγώ από αυτή, αλλά εξηγώ ότι είναι και πάνω από μένα. Το θέμα δεν είναι αριθμητικό και νομίζω όταν η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει κάνει 25.000 διορισμούς και φέτος 32.000 προσλήψεις αναπληρωτών, αυτό από μόνο το απαντά στο ερώτημα αν είναι οικονομικό, αν είναι οικονομικός ο λόγος με τον οποίο επέλεξε ο Υπουργός να μην ιδρύσει το γυμνάσιο της Γάβδου. Θα σας πω ότι εκείνο το οποίο και εγώ έχω διαπιστώσει, γιατί απάντησε η κυρία Λιμπεράκη σε κοινοβουλευτικό έλεγχο, ήταν του κυρίου Πολάκη. Ναι, και οι βουλευτές Πολάκης και Γκέρογλου το έχουν θέσει, πράγματι, ναι, κριτική. Μεταξύ πολλών άλλων, ναι. και εσείς οι ίδια με ρωτάτε και πολλοί άλλοι με έχουν ρωτήσει, είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Γιατί λοιπόν δεν είναι αριθμητικό, λέτε, τι είναι? Δεν είναι οικονομικό. Αριθμητικό είναι από την παιδαγωγική σκοπιά του. Θα σας πω γιατί έχω την εξουσιοδότηση του κυρίου Αμπελά, που είναι ο διευθυντής της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ο οποίος μίλησε και με την ίδια τη μητέρα. Αυτά που είπε σε μένα τα είπε και στην Αίρα Χανίων και με εξουσιοδότησε να τα πω και δημόσια όταν έφερε και στη Βουλή. Mm-hmm. Ότι είπε της μητέρας πως γνώση θα βρείτε και αλλού. Εφηβεία όμως και συνομιλίκους τα παιδιά δεν θα βρουν κάπου αλλού. Εντάξει, αυτή είναι. Αυτή, μισό λεπτό. Όχι, να κάνουμε διάλογο. Αυτή είναι μία άποψη. Από την άλλη, φαντάζομαι να γνωρίζετε κι εσείς, ως πολίτης και ως μητέρα, φαντάζομαι, ότι είναι δικαίωμα κάθε γονιού, στο πλαίσιο της νομιμότητας και της κανονικότητας, να αποφασίζει τι θέλει για το παιδί του. Δηλαδή, αν μία οικογένεια έχει κάνει την επιλογή να πάει και να μείνει σε έναν τόπο που είναι το νοτιότερο άκρο της χώρας και της Ευρώπης, και θέλει τα παιδιά να μείνουν εκεί. Με ποια εξουσία επιβάλλεται η μετεγκατάσταση, επειδή κάποιος έχει μια άλλη παιδαγωγική προσέγγιση? Κυρία Λιμπεράκη, παρακαλώ να με διακόψετε, γιατί εννοείται δεν θέλω να μονολόγω και θέλω να ακούω ό,τι θέλετε να πείτε εσείς και να απαντώ. Δεν έχει την αρμοδιότητα το κράτος και σε προκειμένου το Υπουργείο μας ούτε καν τη διάθεση να επιβάλλει στους γονείς που θα εγκατασταθούν. Αυτό γίνεται όμως τελικά. Θα σας πω όμως. Η μέρημνα και η φροντίδα την οποία έχει το Υπουργείο μας είναι για σωστή εκπαίδευση. Ετοιμαζόμουν να σας πω ότι ένας άλλος εκπαιδευτικός είπε ότι ο τρόπος που μας υποδεικνύεται, όχι εσείς, μας υποδεικνύεται να λειτουργήσει το γυμνάσιο αυτό είναι ολίγων παιδεία. Δεν θα σας πω ότι χρειάζονται 8 με 9 ειδικότητες, γιατί το Υπουργείο, όταν ήταν δημοτικό, παρήχε και πολύ ορθά έκανε. Δεν είναι προς έπαινον, ήταν υποχρέωσή του. Παρήχε εκπαίδευση τα παιδιά στο δημοτικό. Ωραία, είναι τώρα τι άλλαξε? Όμως, τι άλλαξε? Χρειάζονται τώρα πολλές ειδικότητες. Άρα μπορούμε... είναι θέμα των καθηγητών. Συγγνώμη. Αφού μου λέτε ότι η διαφορά στο δημοτικό που λειτουργεί με το γυμνάσιο που δεν θα λειτουργήσει είναι ότι το γυμνάσιο θέλει πολλές ειδικότητες, είναι ένα θέμα το ότι δεν είναι ένα θέμα, ναι, ανταπόκρισης, όχι διορισμού από την πλευρά μας των εκπαιδευτικών, δεδομένων των δυσκολιών της επικοινωνίας. Δεν είναι πρόθυμοι αναπληρωτές παρά το δοκιμάσατε? Έχει γίνει αυτή η προσπάθεια? Θα σας απαντήσω. Ναι. Είχε γίνει στο παρελθόν, κυρία Λιμπεράκη, επειδή είναι το θέμα πολύ σημαντικό και επειδή ορθά το προσεγγίζετε κι εσείς χωρίς υπερβολές και ακρότητες, αλλά στη βάση του θα σας πω και στο παρελθόν έγινε. Και μίλησα με εκπαιδευτικούς που μου είπαν ότι τα παιδιά είχαν αυτό που σας είπα. Γι' αυτό το θέμα, ολίγων εκπαίδευση. Όμως, κυρία Μακρύ, είναι, αν μου επιτρέπετε, δύο διαφορετικά επιχειρήματα και προσπαθώ να καταλάβω τι λέει το Υπουργείο. Το ένα δεν αντικρούει το άλλο. Μισό λεπτό όμως. Το ένα είναι τα παιδιά δεν κοινωνικοποιούνται, που εγώ σας απαντώ και βεβαίως αυτό είναι τελείως υποκειμενικό, αλλά επειδή μαζί μιλάμε, ότι είναι δικαίωμα μιας οικογένειας
να αποφασίσει αν θέλει να ζει ενωμένη η οικογένεια ή αν θέλει να σπάσει στα δύο, όπως τώρα τις επιβάλλεται αυτές τις οικογένειες, γιατί ο πατέρας πρέπει να μείνει πίσω, είναι τρία παιδιά, πρέπει να πάνε απέναντι. Και είναι ένα άλλο θέμα να πείτε το Υπουργείο δεν βρίσκει καθηγητές. Που εκεί σας ρωτώ αν προσπαθήσατε φέτος. Δεν είπα ότι δεν βρίσκει καθηγητές επειδή δεν προσπάθησα. Είπα ότι η γενική εκτίμηση που υπάρχει. Θα σας πω ότι μου είπανε πάλι οι εκπαιδευτικοί παράγοντες. Ούτε όταν υπάρχει απόσταση 30 χιλιόμετρων δεν υπάρχει ευκολία. Όχι γιατί οι εκπαιδευτικοί αρνούνται να παρέχουν υπηρεσίες, αλλά γιατί και αυτοί έχουν τις δικές τους οικογένειες, τον δικό τους προγραμματισμό. Δεν θέλω να ρίξω το βάρος στους εκπαιδευτικούς και να πω ότι είναι άνθρωποι που δεν κάνουν τη δουλειά τους. Έτσι, μην παρεξηγείτε αυτό που λέω. Θα σας πω επίσης, κυρία Λιπεράκη, ότι καλά κάνετε και τα θέτετε τα θέματα αυτά. Είναι σωστή η παράμετρος ότι είναι μια ακριτική περιοχή την οποία να αποφάσισε μια οικογένεια να ζωντανέψει και να ζήσει εκεί πέρα εν γνώση των δυσκολιών που υπάρχουν και όχι μόνο στα θέματα της εκπαίδευσης, αλλά είναι και μια εξίσωση που καλείται να κλείσει το Υπουργείο και δεν έχει να κάνει με την οικονομία δυνάμεων. Δεν θα το πω καθόλου αυτό γιατί δεν έχει να κάνει με αυτό, με το πώς θα παρέχει την καλύτερη δυνατή μόρφωση στα παιδιά. Πάντως, χωρίζοντας μια οικογένεια στα δύο, ερημώνοντας ένα ακριτικό νησί, η κυρία Γιορκακά προλίγου μας είπε ότι πριν από κάποια χρόνια υπήρχε και άλλο παιδάκι εκεί που θα έπρεπε να πάει στο γυμνάσιο, αλλά έφυγε. Και άλλο παιδάκι, δηλαδή θέλω να πω, τώρα θα ήταν τέσσερις μαθητές. Αν δεν λειτουργήσει γυμνάσιο, το τέσσερα θα γίνει μηδέν. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, γιατί κάναμε και αυτή την έρευνα, καμία. Ένδειξη ότι τα δύο παιδιά αυτά θα συνεχίσουν την επόμενη χρονιά και θα έρθουν άλλα δύο παιδιά. Υπάρχουν παιδάκια μόνο στον νηπιαγωγείο, το οποίο βεβαίως το καλύπτουμε. Κυρία Μακρύ, το ίδιο θα γίνει και με τους αρκιούς και με τους λειψούς και με όλα μέσα τα μικρά νησιά που τα παιδιά αυτά κάποια στιγμή θα μεγαλώσουν και θα πρέπει να πάνε στο γυμνάσιο. Το ίδιο κυρία θα γίνεται. Κυρία Λιπεράκη, πιστέψτε με ότι αντιλαμβάνομαι το πώς το προσεγγίζετε, καταλαβαίνω τις παραμέτρους που θέτετε εσείς και που τίθετε και μόνοι σας. Αυτό ισχύει και για περιοχές ακριτικές και ορεινές. Σας βεβαιώ όμως ότι δεν είναι σωστό να παραβλέπουμε αυτό που παιδαγωγικά είναι επιβεβλημένο, τα παιδιά όχι μόνο να ζήσουν την εφηβεία τους, να μορφωθούν κανονικά, να μετέχουν στους εκπαιδευτικούς ομίλους, να κάνουν εργασία δεξιοτήτων, να κάνουν ξένες γλώσσες, να μην έχουν καθηγητές οι οποίοι θα τους διδάσκουν με πρώτη, δεύτερη και τρίτη ανάθεση. Δεν είναι παιδιά κατώτερου Θεού. Κυρία Μακρύ, αν συνεπάγεται μια μετακίνηση, αν μου επιτρέπετε μόνο αυτό να πω. Βεβαίως. Επειδή αυτό συμβαίνει και στο δικό μου το νομό που δεν έχει μόνο νησιά. Mm-hmm. Υπάρχουν παιδιά τα οποία μετακινούνται και 12 και 13 χιλιόμετρα. Δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι πάντοτε τα χιλιόμετρα της Αθήνας όμως. Κάποιες στιγμές το χειμώνο δρόμος είναι κλειστός. Ναι, αλλά εκεί μιλάμε τώρα για θαλάσσια μεταφορά, χειμώνα στο Λιβικό, μην ξέρουμε όλοι. Λοιπόν, αυτό κάνει ακόμη πιο δύσκολη και την παρουσία εκπαιδευτικών και επαναλαμβάνω για να μην παρεξηγηθώ, δεν εννοώ ότι εκπαιδευτικοί δεν έρχονται εκεί από δικιά τους δυστροπία ή επειδή θέλουν τη βολή τους, γιατί έχουν και αυτοί τα δικά τους θέματα. Και από την άλλη πλευρά βαραίνει πολύ, σας το λέω, ο Υπουργός απασχολήθηκε πάρα πολύ καιρό, βασανίστηκε να καταλήξει στην απόφαση αυτή, βαραίνει εξαιρετικά στην κρίση μας αυτό που οι παιδαγωγοί μας λένε. Ότι δεν είναι σωστή η μόρφωση με λίγους καθηγητές, ούτε είναι σωστή η μόρφωση όταν τα παιδιά είναι μόνα τους, παιδιά μιας ίδιας οικογένειας. Σας το είπα, εφηβεία δεν. Κυρία Μακρύ, το ακούω, δεν είμαι εκπαιδευτικός. Ως πολίτης και ως δημοσιογράφος διαφωνώ απολύτως με την επιλογή που κάνει το Υπουργείο, αλλά και ποια είμαι εγώ. Απλά το λέω για τη συζήτηση που κάνουμε. Έτσι. Θέλω όμως να σας ρωτήσω το εξής, που είναι και το ερώτημα τελικά στο τέλος της ημέρας, αυτό που μένει να απαντηθεί. Εδώ λοιπόν αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο παιδιά που δεν πάνε στο γυμνάσιο. Η μητέρα της οικογένειας είπε ότι δεν θα συμβεί αυτό. Από την άλλη, ακριβώς αυτή είναι η ερώτησή μου. Ναι. Η εκπαίδευση είναι υποχρεωτική. Ακριβώς. Τι γίνεται τώρα? Εννοείται τι γίνεται. Εννοώ ότι γίνεται. Μου λέτε η εκπαίδευση είναι υποχρεωτική. Πράγματι, έτσι λέει το σύνταγμά μας. Αυτό ισχύει σε αυτή τη χώρα. Έχουμε δύο παιδιά που δεν πάνε στο σχολείο. Εντάξει, η μητέρα είναι μια πολύ συγκροτημένη μητέρα, η οποία βεβαίως καταλαβαίνω είναι, ότι. Ναι. Οφείλω να της το πιστώ σε αυτό. Διάβασα και την επιστολή της. Είναι πολύ προσεκτικά διατυπωμένη. Και μάλιστα στον κύριο Αμπελά που σας έκανε την αναφορά, η ίδια τον αναφέρει και ζητεί από εμάς να συνεργαστούμε μαζί του και ότι πει εκείνος, λέει ότι είναι ένα καίρο άτομο που θα μας δώσει βοήθεια και πράγματι μας έδωσε αυτή την κατεύθυνση. Η μητέρα είμαι βέβαιη ότι δεν θα στερήσει τα παιδιά της από αυτό που ο νόμος επιβάλλει. Θέλω να σας πω και το λέω όση αξία έχει, πιστεύω ότι έχει κάποια αξία, ότι δεν κατέληξε υπουργός αβασάνιστα σε αυτή την απόφαση. Καταλαβαίνουμε ότι είναι κάτι το οποίο δυσκολεύει την οικογένεια, τη δυσκολεύει δραματικά. Και ερημώνει και τη Γάβδο από τα τελευταία της παιδιά. Ερημώνει τη Γάβδο από τα τελευταία παιδιά, τα οποία όμως, κυρία Λιπεράκη, λυπούμε που το λέω, είναι τα τελευταία παιδιά αυτή τη στιγμή.
Ναι, είναι ένα ερώτημα. Ξέρετε, είναι σαν το αυγό με την κότα. Έχετε δίκιο. Λέει, ας πούμε, η κυρία Γιωργακά, και μου ακούγεται λογικό, αν υπήρχαν δομές, ίσως και άλλοι θα έκαναν το ταξίδι που έκανα εγώ για να κατοικήσω στη Γάβδο. Και σε μια χώρα σαν την Ελλάδα έχουμε πολλές Γάβδους. Έχουμε πολλά νησιά. Έχουμε πολλές Γάβδους και πολλούς λόγους να έχουμε τα νησιά αυτά ζωντανά. Έχουμε όμως και πάρα πολλούς λόγους παιδαγωγικούς που βαραίνουν, χωρίς να σημαίνει ότι αβασάνει, θα καταλήγει το Υπουργείο στην απόφαση αυτή, που βαραίνουν στο να μην ανοίξει το σχολείο, να μην υπάρχει σχολείο εκεί πέρα. Mm-hmm. Δεν γίνεται ούτε λεφτά, πιστέψτε με, και είμαι σίγουρη ότι καταλαβαίνετε ότι το προσεγγίζουμε και εμείς με μεγάλη ευαισθησία. Λυπούμε κι εγώ που διαπιστώνω ότι υπάρχουν, και από την άλλη πλευρά μπορεί να μην είναι ισοσθενείς οι παρατηρήσεις ή οι ενστάσεις, αλλά έχουν μια βαρύτητα. Δεν είναι επιπόλαιες ούτε αντιπολιτευτικές. Ξέρετε και κάτι άλλο για την κοινωνικοποίηση, να σας πω, γιατί είναι η εικόνα που έχω, επειδή βρέθηκα και το καλοκαίρι και στα Σπακιά. Τα παιδιά αυτά σε νησιά που 6 μήνες τον χρόνο έχουν ζωή. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι είναι παιδιά σαν αυτή την οικογένεια που ζει στο ακροτήριο Κέρατο, στη Χιλή, που κάνει μαθήματα μέσω Skype και πάει ένα πλοίο του πολεμικού ναυτικού της Χιλής και τους πετάει τρόφιμα. Δεν είναι μια τέτοια κατάσταση. Αυτά τα παιδιά μισό χρόνο ζουν σε ένα νησί που σφίζει από ζωή. Που σφίζει από ζωή, το οποίο όμως νησί που σφίζει από ζωή παιδαγωγικά δεν μπορεί να προσφέρει τίποτα. Και τα παιδιά θα πρέπει να συμμετέχουν σε ομίλους, να κάνουν τις δεξιότητες, να γνωρίσουν, να υπάρχει ο υγιής ανταγωνισμός. Η κατοίκον μάθηση ούτε για τους βασιλόπεδες δεν υπάρχει πια. Και δεν θέλω έτσι να λέω και υπερβολές ή πράγματα τα οποία θα ερεθίσουν. Mm-hmm. Σέβομαι την οικογένεια, σέβομαι τις ανάγκες. Παρακαλώ με τον ίδιο σεβασμό, και δεν αναφέρομαι εννοείται σε εσάς ούτε καν στη μητέρα, να αντιμετωπιστεί και η δυνατότητα του Υπουργείου να σταθμίζει τι πρέπει να κάνει. Αλίμονο, και γι' αυτό θέλαμε να σας ακούσουμε και γι' αυτό κάνουμε και αυτή τη συζήτηση. Και με ακούσατε με πολύ σεβασμό και σας ευχαριστώ. Αλίμονο, μα δεν υπάρχει. Απλώς, κυρία Μακρύ, είναι ένας προβληματισμός. Και θα το προσεγγίσετε εδώ πέρα πολύ σωστά. Δεν είχα κανένα άγχος. Απλώς θέλω και δημόσια να πω ότι είναι πολύ σημαντικό να γίνεται μια συζήτηση. Δεν είναι απαραίτητο να συμφωνούμε, αλλά τα επιχειρήματα να δείχνουν και να συγκρίσουν. Απλώς έχουμε πάντα στο μυαλό μας και μια εθνική προέκταση σε αυτά τα θέματα. Και δυστυχώς, όταν τόποι σαν τη Γάβδο ερημώνουν, και αυτό μας δημιουργεί ένα σφίξιμο που ξεπερνά τη συζήτηση που κάνουμε, την παιδαγωγική ή την κοινωνική. Έχει μια εθνική προέκταση. Λοιπόν, συντάσσομαι απολύτως. Σας ευχαριστώ θερμά για τον χρόνο σας, κυρία Μακρύ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Να είστε καλά κι εσείς. Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, η κυρία Ζέτα Μακρύ.